Τα άλλα τα επίμαχα Ζέων αφέρει. Ξεκινάνε από τις πρέσπες. Δεν θα πω τίποτα γιατί οι συνάδελφοί σας, όχι εσείς, μερικοί συνάδελφοί σας μπορεί να πούνε ότι χάνομαι πολιτική. Αλλά εγώ δεν πιστεύω στον Γκρουεύσκη. Δεν πιστεύω ούτε με τη μύτη μιας βελόνας. Ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος για την Ελλάδα. Ας το πάρουν όλοι οι απόφασεις. Και από εκεί και πέρα, τα χέρια πάνω από τη λίμνη και τα λοιπά, αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι της πολιτικής και της διπλωματίας. Εμείς δεν τα ξέρουμε. Αλλά η ουσία του προβλήματος, διότι σε υπεύθυνα δημοσιεύματα από χθες αναγράφεται ότι παρά την συνάντηση και παρότι πήγαν στο επίμαχο θέμα του ονόματος των Σκοπίων, αυτός είπε ότι εάν η Ελλάδα τηρήσει την τακτική που τήρησε στο Βουκουρέστι και να ορθώνει εμπόδια, δεν βλέπω να λύεται το θέμα. Έχουμε δίκιο μετά να φωνάζουμε και να παραπονούμε. Εδώ θέλει πιο δυναμικά πράγματα. Δεν θα τα υποδείξουμε. Εδώ έχουμε πολιτικούς άντρες και όλοι σας σκέφτεστε και όλοι μπορεί να λέτε και όλοι μπορεί να γράφετε με αγάπη για την πατρίδα, με αγάπη για την Εκκλησία, με σεβασμό στην ιστορία, με επίκληση όλων εκείνων που είπαν οι επιστήμονες ανά τον κόσμο για το δίκαιο που έχει η Ελλάδα στο θέμα της διαφοράς της με τα Σκόπια, διότι τα Σκόπια αυτή τη στιγμή και σήμερα είναι στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ο κύριος Γκρουεύσκη. Εγώ παρακολουθώ όλες τις κινήσεις, σας το λέω. Εκεί πάει για άλλα πονηρά πράγματα. Είναι η απόπειρα που γίνεται να μπορέσει να φύγει από επιτροπή την οποία έχει ο Νίμιτς, υπόθεση του ονόματος, και να πάει σε επιτροπή επιλύσεως κρατικής διαφοράς, όπου αυτοί οι οποίοι θα είναι να αποφασίσουν είναι αυτοί που έχουν αναγνωρίσει το κρατήδιο. Πάλι να μας κοροϊδέψουν πάνε. Δεν καταλαβαίνω όμως, δεν μετέχω της διπλωματίας και της πολιτικής, αλλά βλέπω μερικά κενά. Από εκεί και πέρα, να, άμα με βλέπετε και δεν μιλάω, είναι δεν θέλω να πω μερικά πράγματα και δεν θα τα πω. Αλλά εμείς όμως ως πολίτες πρέπει να μιλάμε στους εκπροσώπους μας, όλων των κομμάτων, όλων των κομμάτων της εκπροσώπους. Προσέξτε τη Μακεδονία, προσέξτε τα Σκόπια, προσέξτε όλες αυτές τις πεπονόπλουδες, προσέξτε αυτά τα συναισθηματικά, τα υπονοούμενα. Δεν έχει σκοπό ο άνθρωπος. Αν δεν έχει σκοπό, η τακτική πρέπει να αλλάξει. Εγώ αυτό μόνο έχω να σας πω. Και εύχομαι, μακάρι να βρεθεί τρόπος, να λυθεί αύριο. Γιατί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο θεσμό, η Εκκλησία θέλει την ειρήνη και τη συνεργασία με τους γειτονικούς λαούς για το καλό όλων των ανθρωπίνων κοινωνιών που είναι στην περιοχή. Και γι' αυτό το πράγμα πάλι να προσευχηθούμε, να δώσει ο Θεός να πάνε όλα καλύτερα ή δυνατόν, αλλά προπάντων δίκαια και με γνώμονα την ιστορία που πάει σε εκατοντάδες χρόνια πριν ακόμη και από τη γέννηση του Σωτήρου Χριστού, όταν αυτοί ήσαν ανύπαρκτοι σε άλλες περιοχές και στέπες και ήρθαν τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν στην περιοχή μας. Ο Θεός να δώσει, γιατί η Ελλάδα μας δικαιούται μια αξιοπρεπή θέση μέσα στον χώρο των κρατών της σημερινής Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όλα κατευχήν και προς δόξαν Θεού. Αμήν. Ανείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσεύχομαι.